1866 έχει δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, 36 χρόνια, 40, έτσι. Και ένα από τα περιοδικά που βγαίνουν, τα ελληνικά περιοδικά, σοβαρό περιοδικό, θέλω να πω, σοβαρή ύλη. Τότε έτσι ήταν τα περιοδικά. Θέλω, τώρα χρειάζεται μια επεξήγηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο για την παιδεία. Την παιδεία στο νέο ελληνικό κράτος και κλαίγεται εδώ ο συγγραφέας ότι δεν πάμε καλά κτλ. Και ανάμεσα στα άλλα του επιχειρήματα είναι το εξής. Και το όντι, όταν περιερχόμενός της, περιτριγυρίζει, περί αυτήν την πρωτεύουσα της Ελλάδος χωρία, τα χωριά γύρω από την πρωτεύουσα της Ελλάδος, και τι λέγομεν χωρία, αυτά στα συνοικία των Αθηνών, ακούει ομιλουμένη κοινώς την αλβανική, εννοεί ότι υπέρ την επέκταση της εκπαιδεύσεως πρόνοια εγένετο ελαχίστη. Δεν κάναμε σωστή προσπάθεια στην παιδεία και να ακόμη μιλούνται τα αλβανικά μέσα στην Αθήνα και σε όλα τα χωριά στην Αθήνα. Η Ακαδημία Αθηνών έχει επανεκτυπώσει ένα πολύ σοβαρό πόνημα που αφορά τους Αλβανούς της Ελλάδος με τίτλο «Οι Αρβανίτες, ιδωρείς του νέου ελληνισμού», του Κώστα Μπίρη. Ο Κώστας Μπίρης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πόνημα, είχε εξελιχθεί και πρόσφατα η Ακαδημία Αθηνών το επανεκτύπωσε. Από τέτοια έργα έχω συγκεντρώσει επώνυμα που έχουμε και που είναι αλβανικής ρίζας επώνυμα. Συνήθως τα αλβανικά επώνυμα είναι δυσύλλαβα παροξύτωμα. Δηλαδή, δύο συλλαβές και ο τόνος όχι στη λίγουσα, στην παραλίγουσα. Σας διαβάζω τα πιο χαρακτηριστικά αλβανικά και αλβανίτικα επώνυμα. Όλα αυτά που θα σας διαβάσω έχουν κάποιο νόημα στην αλβανική γλώσσα. Κάτι θα πούν στην αλβανική γλώσσα. Κόλιας. Άμα ακούτε κόλιας και δεν είναι αλβανός, αλβανίτης, δύσκολα. Γίνης. Λέκας. Τούντας. Μπύρης, είπαμε, Κώστας Μπύρης. Ωρε μπύρο μου. Έλεγαν στην τουρκοκρατία. Έρε παιδί μου, έωρε μπύρο. Γκούμας. Πρίφτης. Πρίφτης θα πει ιερέας. Παπάς. Κουμής. 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 Μάτεσης. Τόλης. Τα τόλιας. Μάζης. Σπάτας. Τα σπάτα είναι η φάρα των σπατέων που δημιούργησε την περιοχή των Σπάτων. Θα πει τσεκούρι το Σπάτο. Το δικό σας επώνυμο. Δεν σας ακούω, αλλά θα μας το πείτε. Είναι σερβανίτικο. Κρυεκούκης. Κούκης, κρυεκούκης, κρούγε, κρυεκούκης. Το κρυεκούκι, να αλβανίτε. Γιώκας, μάνεσης, τσιφόρος, κούρτης, σκούρτης, κακλαμάνης. Ακούω κάτι, ου, κορόνισες. Σούτας, λεμπέσης. Είναι αυτός που αφήνει την μπέσα. Γεμπέσεις, γεμπέσεις. Μαλακάσας. Μαλακάσας δεν το συζητώ. Βρετός. Μπίθης. Μπίθας. Θα πει πισινός. Μπιθικότσης. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης ήταν αρβανίτης. Και όταν τον ρωτούσανε τι θα πει το επώνυμό σας, έλεγε αφήστε τα τώρα αυτά, γιατί θα πει αυτός που έχει κότσει στον πισινό. Γιατί δεν μπήθεις και μπήθας, θα πει. Πώς λέμε κολοκοτρώνεις, θα πει. Κάπως έτσι. Μέξεις. Κοροβέσεις. Μάζεις. Μπόγκας. Χέλμης. Μπλέτας. Λούκος.
η Έλληνα Μπέτη, τα Μελούκου, από τα Βίλια, Αργανίτσα, με Βούλα. Ποιό σα, το συζητώ, τελειώσει. Ζέρβα, Κατσιφάρα, Λάλα, Λαλεγιάννη, Νέγκα, Μουζάκη, Μπάρτζη, θα πει πρόβατο. Άσπρο, Κούστου Μπάρτζη, Μπούρα, άντρα, άντρα. Γίκα, Ντόκο, Γκόνη, Μπούκουρα, θα πει ωραίο όμορφο. Καλέντζη, Κοκόση, Μαρκεζίνη, Λίκουρα, Λικουρέση, Λικουρέζο, Ταϊσέζο. Κέκη, Κέκη θα πει κακό. Χούντα, Χούντο είναι η μύτη, Μουταράς. Γκέκας, Μερκούρης, η Μελίνα Μερκούρη ήταν Αρβανίτσα. Λιάπης, Τσάμις, Γκούρας, Γκούρο, στα αλβανικά είναι πέτρα. Τόσκας, Πέπας, Ζέζας, Κούκης, Γιώκας, Ντάτσης, Κοτζιάς, Γκολέμης, Καπαρέλης, Κουρτέσης, το καπαρέλι του χωριού, Μπουζίκης, Μπούκρας, Σκλέπας, Στίνης, Σούγκρας, Χαϊμαντάς, Τάτσης, Λούλης, Κούτσης, Σέχος, Μπούσας, Γρίβας, Μπόγκας, Κιωσές, Γκίκας, Κόκας, κεφάλι, Μπόχτης, Μπίχτας, Μάλης, Μάλε θα πει βουνό. Λιούμε, Λιούμις, Λιούμε είναι το ποτάμι. Λιάκος, Λούκος, τον είπαμε τον Λούκο. Λιάτας, Μπέρτζος, Μπέζγος, Μπέζος, Μπέζας. Πάνω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αρβανίτες μας είναι πολλοί. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ονομάζονται Αρβανιτοχώρια. Υπάρχουν περιοχές με Αρβανιτοχώρια στην Αττική, μεταξύ Αττικής και Θήβας, δηλαδή από Ελευσίνα και Μέγαρα προς Θήβα είναι Αρβανιτοχώρια. Έτσι όλη η περιοχή. Μέχρι σήμερα, άμα πάτε. Και στα Μεσόγεια ήταν Αρβανιτοχώρια. Είναι, πατρικά, μέχρι τώρα. Όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 ήταν πολύ μικρό. Ήταν λίγο πάνω από τη Λαμία τα σύνορά του και δεν ήταν όλα τα νησιά, ήταν μόνο τα κοντινά νησιά. Το καινούργιο ελληνικό κράτος είχε μεγάλη αναλογία, αναλογικά αρβανιτών κατοίκων, γιατί δεν περιλάμβανε τις άλλες περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεσσαλία το 1300 περίπου υπήρχαν πολλοί Αλβανοί. Μετά, για κάποιο λόγο, η Θεσσαλία δεν έχει καθόλου Αλβανούς. Καθόλου. Πώς ήταν το ποσοστό? Εξαρτάται από την περιοχή. Λέτε της Ελλάδας, το 1830. Το 1830. Κάτι στα 40% θα ήταν. Αφού κάτω. Να. Λοιπόν, για να πάτε και στο νοσοκομείο, ποια να μείνει. Λοιπόν, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, οι Οθωμανοί κάνανε απογραφές κάθε 5-10 χρόνια, σε κάθε περιοχή. Συνήθως γράφουν μόνο το θρήσκευμα. Δεν μιλάνε για εθνικότητες, δεν ήταν κάτι που τους ενδιέφερε. Αλλά στο 15ο αιώνα, για κάποιο λόγο, στην Πελοπόννησο, ο απογραφέας έγραψε τι γλώσσα μιλάνε τα χωριά. Είμαστε στο 1461 στην Κορινθία και μας λέει ότι στην Κορινθία το 1461 από 9.881 νοικοκυριά, σας θυμίζω ότι η απογραφή γινόταν με χανέτες, δηλαδή όχι άτομα, το πολλαπλασιάζει σε 5. Από 9.881 νοικοκυριά, τα 3.353 είναι αλβανόφωνα.
Δηλαδή το 1/3. Το 1/3 του πληθυσμού της Κορινθίας. Ο Γιωχάνης ήταν ο δάσκαλός μου, γιατί όταν κατάλαβα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλία και μόνο που ήξερα είναι ότι είναι βλάχη. Όταν πήγα στη σχολή μου, στο πανεπιστήμιο, ως φοιτήτρια, κανείς ποτέ δεν μας έχει μιλήσει ποτέ λεπτά. Η αίσθησή μου ήταν ότι όλοι είμαστε όλα. Ναι. Και ότι είμαστε όλοι αυτό που νομίζουμε. Και... αυτά που με ενδιέφεραν έδινα πολύ προσπάθεια, αλλά μου φαινόταν ότι δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον και δεν έδινα τόσο προσπάθεια. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κάθομαι, τι, είμαι φοιτήτρια της ιστορίας, πρέπει να μάθω ιστορία, τι γίνει, μόνη μου, να μπω. Και έβαλα μόνη μου, λέω, θα πηγαίνω στο 3 ώρες, ξέρω εγώ, 4 ώρες και θα διαβάζω στη βιβλιοθήκη. Και επέλεξα μόνη μου να διαβάσω την Επανάσταση του 21, γιατί δεν την ήξερα καθόλου. Πριν τώρα σας πω ότι έπαθα 5 συγκοπές όταν τη διάβασα από τις πηγές της, όχι 5, 105, έκλαιγα. Νύχτες έκλαιγα, γιατί εντάξει. Από την άλλη, εντάξει, έχει και τα ηρωικά και όλα. Αλλά μέσα σε αυτό έβλεπες αυτά που σας διάβασα. Κάθε τόσο κάποιος μιλούσε αλβανικά, το φώναζε αλβανικά, το σύνθημα αλβανικά, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ είχαμε Αλβανούς, κάθομαι και διαβάζω για τους Αλβανούς, παίρνω τα βιβλία που έχουν βγει για τους Αλβανούς και άρχισα να καταλαβαίνω τους Αλβανίτες μας και όλα αυτά. Και μέσα στις γλώσσες που προσπάθησα να μάθω, εξ αυτού ήταν και αλβανικά. Πήγα τότε που κανείς, ήταν δύο τρελοί ήμασταν. Μαθαίναμε αλβανικά, στον κύριο Ιωχάλα, στο κέντρο σπουδών νοτιοανατολικής. Τέλος πάντων, τελειώνω τις σπουδές μου Ιούνιο του 4ου έτους. Δεν ήμουν σπασικλάκι, αλλά ήμουν καλή φοιτητρία. Λοιπόν, τα τέλειωσα τσακ τσακ. Πάει τον Ιούνιο και βρήκα αμέσως δουλειά στο Νάπλιο. Μια δουλειά στο Νάπλιο, σε ένα μουσείο εκεί πέρα. Μάλιστα. Και έκανα και φιλινάδες και παρέες. Μια φίλη μου είχε ένα μαγαζί που πουλούσε ήδη λαϊκής τέχνης. Και όταν τέλειωνα τη δουλειά μου στο μουσείο, εγώ τότε ήμουν 22 χρονών, έτσι, πήγαινα να τη δω και καθόμουν στο μαγαζί της, χαζολογάγαμε και λέγαμε και άμα έμπαινε πελάτης, εντάξει, σταματάγαμε τη συζήτηση, εκείνη πουλούσε και μετά πια να πιάναμε τη συζήτηση. Λοιπόν, εκεί που ήμασταν σε αυτή τη φάση, μπαίνει μέσα ένας κύριος. Ο Αρβανίτης, η επιτομή του Αρβανίτη. Λιγερός, ξέρετε, χοντρός Αλβανός, σπάνιο πράγμα. Την εποχή που συζητάμε, σχεσίμη που λέμε και στην, έρχεται να το πήρε, ό,τι πήρε, πήγαινε να πληρώσει. Του λέω, να σας ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, ευχαριστώ λέει εκείνος. Λέω, είστε Αλβανίτης. Εγώ, ποτέ, δεν είναι αυτά που λέτε. Λέω, με συγχωρείτε, λέω, μπορεί να κάνω λάθος, απλώς. Λίγο η μορφή σας που έκανε νομίζω, αλλά πιθανόν θα κάνω λάθος, αλλά να σας ρωτήσω, μήπως θυμάστε την καταγωγή της οικογένειάς σας. Μου λέει, είμαι από τον Άφλιο. Η καταγωγή της οικογένειάς σας, νομίζω ότι η γιαγιά μου είναι από το Κρανίδι. Ο παππούς κάτι αντίστοιχο, Σαμίλια. Μου είπε κάτι που ήταν αλβανικιά μαύρη. Μάλιστα, λέω εγώ. Ξέρετε, λέω, ξέρετε αυτές οι περιοχές πιθανόν να είναι αλβανίτικη, αλλά και πάλι μπορεί να κάνω λάθος. Ρωτήστε τους συγγενείς σας. Αν μου επιτρέπετε να μου πείτε λέω, το όνομά σας. Και λέει εκείνος Μπούκουρας. Να σας πω κάτι, το να μην είστε Αρβανίτης με όλα όσα μου είπατε θα είναι πάρα πολύ απίθανο. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι Μπούκουρας θα πει όμορφος. Και μετά από κάποιες μέρες που είπε η φίλη μου ότι πέρασε και της είπε πείτε της φίλης, σας ρώτησε τι και είναι.